το ΣΧΟΑΠ της Ενότητας Πινδαίων δίνει συγκεκριμένες χωροθετήσεις χρήσεων. Αυτές οι συγκεκριμένες χωροθετήσεις χρήσεων περιλαμβάνουν τη νέα θέση του οικισμού, το κομμάτι του υπάρχοντος οικισμού που παραμένει, μία περιοχή για εγκατάσταση δραστηριοτήτων αναψυχής τουρισμού και αυτά όλα δίνουν δυνατότητες εγκατάστασης και κατοίκων και μονάδων εστίασης και καταλυμάτων. Ενδεικτικά, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη φάση, θα γίνει στην επόμενη φάση, έχει γίνει ακριβής μέτρηση. Ενδεικτικά πάντως, μέσα στη μελέτη, θα δείτε ότι στο αισιόδοξο σενάριο, από τα 500 στρέμματα που προβλέπονται για την εγκατάσταση αυτών των δραστηριοτήτων, 110 είναι στην περιοχή του υφιστάμενου και νεοδημιουργούμενου οικισμού της μεσοχώρας, περίπου 83 είναι στο αρματοδικό, άλλα 83 είναι στους λοιπούς οικισμούς. Σας τα λέω για να υπάρχει αίσθηση και το τι θα γίνει με τη μεσοχώρα. Δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Ναι, θα τα πείτε. Για να το καταλάβω, τι νούμερα είναι αυτά. Σημειώστε. Και μα το έδειξε πριν αυτό ότι ο οικισμός ένας είναι. Και στις άλλες περιοχές. Έδειξε πριν, ένας είναι ο οικισμός. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στον Δήμο θα είναι διαθέσιμη η μελέτη και θα μπορείτε να την δείτε. Άμα κοιτάξετε τη σελίδα 49, αν θέλετε σημειώστε τη σελίδα 49, θα τα δείτε εκεί, στο πίνακα. Σελίδα 49 της μελέτης. Και επιπλέον είναι και όλη η περιοχή δίπλα στον οικισμό της Μεσοχώρας που από το ΣΧΟΑΠ έχει χαρακτηριστεί για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων τουρισμού αναψυχής. Συνεπώς, ο κεντρικά ωφελούμενος είναι, η περιοχή της Μεσοχώρας, όπως είναι ο οικισμός σήμερα, όπως θα επεκταθεί στη νέα θέση που έχει προσδιοριστεί στο ΣΧΟΑΠ και στις περιοχές που ορίζονται για την κατάσταση τουρισμού αναψυχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεσοχωρίτες θα τα κάνουν. Μακάρι να τα κάνουν. Τα νούμερα που έχουμε λένε ότι δεν θα μπορέσουν. Θέλω να πω κάτι ακόμη. Μιλήσατε για τις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις ή όλη τη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία για να πλημμυρίσει το πράγμα? Η διαδικασία είναι ότι πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων, να γίνουν εργασίες από τη ΔΕΗ για τη συντήρηση του φράγματος και του εξοπλισμού που έχει και να πλημμυρίσει το φράγμα. Αυτό ρεαλιστικά θα μπορούσε να γίνει σε 3 χρόνια και λίγο λιγότερο. Σας το λέω αφού έχουμε συνεργαστεί με τη ΔΕΗ εξεζητημένα πάνω σε αυτό το θέμα. Σε 3 χρόνια μπορεί να γίνει. Και από εκεί και έπειτα ξεκινάει η δυνατότητα ανάπτυξης. Η δυνατότητα ανάπτυξης είναι, σωστά το είπατε, είναι θέμα όχι μόνο επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αλλά και θέμα του που θα στηριχθεί αυτή. Ποια υποδομή θα υπάρξει. Της πολιτείας, πες το. Και του Δήμου. Εγώ θα λέγα κυρίως του Δήμου. Διότι ο Δήμος, αν αναλάβει τον ρόλο μιας υποδομής για την υποστήριξη της ανάπτυξης, τι σημαίνει αυτό, και αυτά όλα είναι αντικείμενο της επόμενης φάσης. Σημαίνει ότι θα δημιουργήσει μία ομάδα που θα πιέσει για να εξασφαλίσει τους πόρους.